κύριε Πρόεδρε. Σας υποδεχόμαστε σήμερα με ιδιαίτερη χαρά στην πόλη μας. Στην πόλη των αυτοκρατόρων, στην πόλη των κάστρων και των θρύλων. Στην ιστορική πόλη του Δημοτίχου. Είναι μεγάλη η τιμή μας που βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας αποδεχόμενους την από κοινού με τον Μητροπολίτη πρόσκλησή μας και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανακήρυξή σας ως επίτιμο Δημότη του Δημοτίχου. Η απόφαση αυτή αντανακλά τα αισθήματα του λαού της περιοχής μας και αποτελεί ελάχιστη αναγνώριση της διαρκούς προσφοράς σας στη χώρα μας. Είναι γνωστή η μεγάλη αγάπη που τρέφεται για την ακριτική Ελλάδα και οι δεσμοί που σας συνδέουν με την περιοχή μας, οι οποίοι σηματοδοτήθηκαν με τη συμβολή και την παρουσία σας στη διάνοιξη των δύο συνοριακών σταθμών με τη γειτονική Βουλγαρία. Η πρώτη στο Ορμένιο ως Υπουργός Εξωτερικών και η δεύτερη μόλις πέρυσι στη Ζώνη ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η πόλη που σας υποδέχεται σήμερα και σας ανακηρύττει επίτιμο Δημότη της έχει, όπως γνωρίζετε, μια μακραίωνη ιστορία. Είναι χτισμένη στη συμβολή των ποταμών Εύρου και Ερυθροποτάμου και αποτελεί τη μεγαλύτερη σωζόμενη βυζαντινή πόλη της Ελληνικής Θράκης. Κύριε Δήμαρχε, Σεβασμιότατε, Σοφολογιότατε, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού, κύριε Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στρατηγέ, κυρίες και κύριοι. Είναι ιδιαίτερη η χαρά και η συγκίνηση για μένα να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και να γιορτάσουμε τα ελευθέρια του ακριτικού Δημότιου. Και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη μεγάλη τιμή που μου κάνατε να με ανακηρύξετε επίτιμο Δημότη της πόλης σας, που κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία, στην ψυχή, αλλά και στην καρδιά όλων μας. Το Δημότιχο αποτελεί ζωντανή μαρτυρία και μάθημα στο πέρασμα των αιώνων. Με την εξαιρετικά ευαίσθητη γεωγραφική του θέση και την ιδιαίτερη γεωστρατηγική του σημασία, το Δημότιχο αποτελεί σημείο αναφοράς στον αγώνα του για επιβίωση και πρόοδο. Η πόλη δεν υπήρξε μόνο κέντρο του Βυζαντίου, αλλά και κέντρο ειρηνικής και δημιουργικής συνύπαρξης ετερόκλητων στοιχείων και διαφορετικών πολιτισμών. Σήμερα η εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας και η ειρήνη είναι έννοιες εξασφαλισμένες. Έχω πει και άλλη φορά, το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι οι Ακρίτες είναι η περηφάνεια της πατρίδας μας. Οι κάτοικοι των χωριών της Θράκης δίνουν καθημερινά μάχη για ένα καλύτερο και πιο αισιόδοξο αύριο. Πολλές φορές κάτω από αντίξωες συνθήκες. Αντλούμε ελπίδα από το δικό σας παράδειγμα. Γνωρίζω πως οι δυσκολίες είναι πολλές. Από το βάρος της ερήμωσης της ελληνικής επαρχίας, της παράνομης μετανάστευσης, μέχρι την οικονομική δυσπραγία και τα προβλήματα της καθημερινότητας που αποθαρρύνουν την νεολαία. Είναι η ώρα να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να δράσουμε. Ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, ως άτομα, τοπικές κοινωνίες και κράτος. Είμαι εδώ για να ακούσω τις ιδέες σας και τις αγωνίες σας, που για μένα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και μαζί να προσπαθήσουμε να βρούμε διέξοδο σε προβλήματα για να κάνουμε βήματα μπροστά. Αγαπητοί μου συμπολίτες, βρισκόμαστε στη μέση μιας δύσκολης διαδρομής. Το πρόβλημά μας είναι η διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής.
Λύση υπάρχει και είναι πολιτική. Θέλω να πιστεύω ότι οι πολιτικές δυνάμεις μπορούν να συναντηθούν σε μια κοινή επιδίωξη. Αρκεί να αρθούμε όλοι πάνω από τα μικρά και να προσιλωθούμε στα μεγάλα. Η μόνη πραγματική διαχωριστική γραμμή σήμερα είναι ανάμεσα στους αγωνιούντες για το καλό της πατρίδος και τους αγωνιούντες για τον εαυτό τους. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και πάντα δημιουργικά στο Δημότικο και σε ολόκληρη τη Θράκη μας. Σας ευχαριστώ συνεχώς. Σε εμάς είναι τιμή και ένα αναγνωστικό.